Πάμε σε πρώτη φάση στο Μιλάνο, προκειμένου να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα κριτικό ο οποίος μένει εκεί στην περιοχή. Πόσα πράγματα έχουμε να πούμε σε μια περίοδο πανδημίας, σε μια περίοδο βέβαια ιδιαίτερων συνθήκων. Αλλά θα πάμε και στη Γαλλία πιο μετά, με μια ενδιάμεση στάση στην Σιτία, όπου θα συνομιλήσουμε με έναν έτσι γνώστη του ποδοσφαίρου που έχει θητεύσει σε περιοχές της Αγγλίας, κριτικός και αυτός. Πόσα πράγματα έχουμε σε αυτό το μέρος. Να ξεκινήσουμε λίγο με την πρώτη σύνδεση του δευτέρου μέρους στην μαγευτική Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο πρέπει να είναι ο κύριος Μιχάλης Τυράκης. Κύριε Τυράκη, τι κάνετε? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Το Μιλάνο σήμερα είναι ηλιόλουστο, όπως έχουμε αυτό και συνηθίσει τις τελευταίες μέρες, αλλά σήμερα που έρθω για αυτή τη σύνδεση με Κρήτη, μας επιφύλαξε καλή μέρα, οπότε μπορούμε να κάνουμε αυτό το εξωτερικό γύρισμα. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Βρίσκεστε σε μια πολύ γνωστή πλατεία εκεί στο Μιλάνο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι στην πλατεία του Ντουόμο, που έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται κόσμος όπως παλιά. Αν και είμαστε πολύ μακριά από τα νούμερα που υπήρχαν πέρυσι και από εκεί που είχαμε. Η ζωή συνεχίζεται εδώ στο Μιλάνο. Προσπαθούμε όλοι να κάνουμε μια επανεκκίνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια επιφυλακή και από τις αρχές. Σήμερα, μάλιστα, ψηφίστηκε στη Βουλή ένας νόμος που θα ισχύσει από αύριο και θα είναι υποχρεωτική η μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν επαναφάβεται κανένα, αν και είμαστε πολύ μακριά από τα όρια του συστήματος. Δηλαδή, κύριε Τυράκη, προηγήθηκε μία περίοδος όπου η μάσκα δεν ήταν υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους. Σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί έτσι μία πανολεθρία εντός εισαγωγικών στην αντιμετώπιση της πανδημίας από εκεί, από τους Ιταλούς. Κοιτάξτε, όταν ήταν η κατάσταση η υγειονομική, ήταν τα τραγικά νούμερα που μαθαίνατε όλοι, ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια. Δηλαδή, δεν υπήρχε το θέμα μάσκα σε εξωτερικού χώρου. Κύριε Τυράκη, επιβεβαιώνεται αυτό το εφιαλτικό, το τραγικό σκηνικό που ζήσατε όλοι εκεί? Εμείς βλέπαμε όλοι εικόνες και δημοσιεύματα, εσείς το ζήσατε εκεί? Ναι, εμείς δυστυχώς για μας, ευτυχώς για αυτάς δεν ζήσατε τέτοια κατάσταση. Αυτό που έχω να σου να πω εγώ στους τηλεθεατές είναι αυτό που έλεγα σε όλους τους φίλους μου το καλοκαίρι, είναι ότι εμείς για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες ξυπνούσαμε το πρωί με τον ήχο των ασθενοφόρων και πηγαίναμε να κοιμηθούμε το βράδυ έχοντας συνέχεια τον ήχο των ασθενοφόρων στα αυτιά μας. Για τρεις εβδομάδες δεν ακούμε τίποτα άλλο σε εκείνο από ασθενοφόρα στο Μιλάνο. Εντάξει, γιατί πολλά ακούμε και δεν μπορώ να μην το τονίσω με αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας ότι όλα είναι μία πλάνη και ένα ψέμα. Αλλά εσείς εκεί ζήσατε στιγμές και πιθανότατα να έφυγαν από τη ζωή και γνωστοί σας άνθρωποι. Θα σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχανε ένας πατέρας του γείτονά μου, φέρνει στον όροφο κάτω από μένα. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε ούτε να είναι μαζί του φυσικά τις τελευταίες στιγμές και είχε 400 χιλιόμετρα μακριά από το Μιλάνο για να μπορέσει να τον αποτεφρώσει, γιατί το σύστημα εδώ των αποτεφρώσεων και των ενταφιασμών είχε μπλοκάρει εντελώς και δεν μπορούσαν να γίνουν καινούργιοι ενταφιασμοί ή αποτεφρώσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει κάπως τα πάνω τους εκεί οι Ιταλοί στο Μιλάνο κινητικότητα εκεί στην πολύ γνωστή πλατεία που βρίσκεστε? Η κινητικότητα είναι σε καλά επίπεδα. Πάντα το συγκρίνουμε με τα χειρότερα. Προσπαθούμε όλοι να επανακινήσουμε την αγορά, γιατί δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Όλες οι εταιρείες, όλη η εστίαση έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το 1/3 της εστίασης θυμολογείται ότι έχει κλείσει ή ότι θα χρεοκοπήσουν κάποια εστιατόρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα πολύ μεγάλο αριθμό Ιταλών έχει συγκρεθεί χωρίς δουλειά. Οι υπόλοιποι, οι τυχεροί, εμείς που έχουμε τις δουλειές μας, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να
ξαναπάρει μπρος αυτή η μηχανή που είναι εδώ στο, κυρίως στο βορρά της Ιταλίας και που τροφοδοτεί ουσιαστικά όλη την οικονομία της τώρα. Για πείτε μας λίγο, από ποιο μέρος της Κρήτης κατάγεστε? Εγώ κατάγομαι από το Ρέθυμνο, αν και ο παπάς ήταν από το, από το Λασίκη, δεν ήρθα και μεγάλωσα στο Ρέθυμνο και ήρθα εδώ στην Ιταλία για σπουδές, αλλά έμεινα όπως πολλοί άλλοι για δουλειά και οικογένεια κτλ. Κύριε Τυράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Να είστε καλά.